Τρίτη αναβολή για λόγους ασθένειας του κατηγορουμένου αποφάσισε το Μικτόρκο το εφετείο Δυτικής Κρήτης στα Χανιά για την εκδίκαση από μηδενικής βάσης της υπόθεσης δολοφονίας και εξαφάνισης του πτώματος του 70χρονου Παντελή Δουρουντάκη, που είχε αποκαλυφθεί τον Ιούνιο του 2018, προκαλώντας σοκ στο Πανελλήνιο. Τον Οκτώβριο του 2019, ο 45χρονος κατηγορούμενος αθώθηκε κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου και αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, ο εισαγγελέας άσκησε αίτημα αναίρεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης. Εμείς αμφισβητήσαμε σοβαρά το λόγο της αναβολής. Φυσικά εμφανίζει κάποιο χαρτί, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι και κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, τουλάχιστον όπως προφορικά μας ανακοινώθηκε. Οι λόγοι οι οποίοι προβλήθηκαν για μία ακόμα φορά ήταν προσχηματικοί και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν, δεν έχει υπάρξει στα δικαστικά χρονικά ποτέ κατηγορούμενος ο οποίος να αρρωστήσει για τρεις φορές, δηλαδή σε συνεχόμενες δικασίμους. Απονομή δικαιοσύνη ζητά η οικογένεια του 70χρονου κτηνοτρόφου, με τους δικηγόρους της να τονίζουν ότι η αίτηση αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας ατονεί την πρωτόδικη απόφαση. Ο τρόπος με τον οποίο εκτιμήθηκαν τα πραγματικά περιστατικά της όλης υπόθεσης φρονώ ότι έχουν μεγάλο έλλειμμα λογικής από άποψη λογικής αντιμετώπισης και αξιολόγησης και έχω την έπαιση ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σαφρόνα ειδικής και επιστατωμένης αιτιολογίας ως προς την παραδοχή κρισίμων πραγματικών περιστατικών. Αυτό το πρόσωπο το οποίο πέτυχε μία αθωτική απόφαση επικαλούμενο αορίστως και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας, αυτό το πρόσωπο θα δώσει λόγο τελικά στη δικαιοσύνη, έστω και αν καθυστερήσει η απονομή της δικαιοσύνης. Η υπόθεση εξαφάνισης του Παντελή Δουρουντάκη στις αρχές Μαρτίου του 2018 εξελίχθηκε σε θρίλερ, το οποίο κορυφώθηκε στις 20 Ιουνίου του ίδιου έτους με τη σύλληψη ενός 40χρονου και ενός 34χρονου τότε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και δύο ημέρες μετά με τον εντοπισμό του πτώματος που βρέθηκε θαμμένο μαζί με το αυτοκίνητο του θύματος σε οικόπεδο στον Αλικιανό Χανίων. Η πολιτική αγωγή, η προς υποστήριξη της κατηγορίας παραστάσα πολιτική αγωγή, θα συνεχίσει τον αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, για να δικαιωθεί το θύμα, το οποίο δολοφονήθηκε εψυχρό από ένα κατηγορούμενο, ο οποίος εμφανίστηκε στη συνέχεια, απέκρυψε το πτώμα, ενταφίασε το πτώμα, προέβησε όλες τις πράξεις εκείνες για εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος. Πρωτόδικα ο 45χρονος αθώθηκε κατά πλειοψηφία 6-1, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι πυροβόλησε τον 70χρονο κτηνοτρόφο ευρισκόμενο σε άμυνα. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου που είχε την άποψη ότι ο βασικός κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος σε βρασμό ψυχικής ορμής. Αθώοι κρίθηκαν τόσο ο 40χρονος αδελφός του, όσο και ο τρίτος κατηγορούμενος που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.